Αύξηση της κίνησης του υπεραστικού κτέλ λόγω των τουριστών. Ο πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ, κύριος Κώστας Πανταζής, μιλάει στην κάμερα του Ένα Channel. Με τον κύριο Κώστα Πανταζή, είναι πρόεδρος του υπεραστικού κτέλ Καβάλας. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε εσάς, τηλεθεατές σας. Λοιπόν, πρωτού πάμε στα δυσάρεστα όσον αφορά και τις τιμές των καυσίμων, πώς ήταν και πώς είναι ακόμη, γιατί ακόμη δεν έχει τελειώσει η κίνηση, κύριε πρόεδρε. Κάναμε μια συζήτηση πριν από μερικές μέρες, αρκετά καλά. Τώρα πώς είναι τα πράγματα? Ναι, συνεχίζει. Ο μήνας Αύγουστος μπορώ να πω ότι ήταν ικανοποιητική κίνηση. Mm-hmm. Ειδικά η εβδομάδα πριν του 15 Αύγουστο πλησιάσαμε επίπεδα του 2019. Και γενικά όλους τους Αύγουστους, σας είπα, κυμαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα, στην Καβάλα. Εκτός από το νησί της Θάσου, που εκεί η κίνηση για μας ήταν υποτονική, σε αντίθεση με όλο την κίνηση του νησιού, που ήταν υπερβολικά καλή. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα, γιατί ο τουρισμός ήταν με αυτοκίνητα, με ανθρώπους από τα Βαλκάνια, από τις διπλανές χώρες, και δεν ήταν άνθρωποι που μετακινούνται με λεωφορείο. Ναι, αυτό ήρθαν με τα οχήματά τους, το είχατε ξαναπεί άλλωστε. Αυτό πάντως, η καλή κίνηση, γενικότερα τουριστικά, και για, τουλάχιστον για το κρυσαίο κομμάτι, για την Καβάλα δηλαδή, κύριε πρόεδρε, υπάρχει δηλαδή, υπάρχει ακόμη. Ναι, συνεχίζεται. Είναι μια μεγάλη ανάσα για μας, για τα οικονομικά μας, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Όντως, όπως είπατε, και συνεχίζει η κίνηση, είναι θαρρυντικό για μας. Και ελπίζουμε όσο είναι δυνατόν να επιδιοικηθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο, γιατί όπως είπαμε πριν από λίγο, για ακόμη μία φορά, πάλι στη συζήτηση έρχεται, κύριε πρόεδρε, η αύξηση των υγρών καυσίμων, των τιμών των υγρών καυσίμων. Δηλαδή, δεν πέρασε ούτε μία, το πολύ δύο εβδομάδες, και βλέπουμε ότι και πάλι ξεκινάει η συζήτηση, ανεβαίνει η τιμή της αμόλυβδης. Ναι, ακριβώς. Για μας, ξέρετε, το καύσιμο, το πετρέλαιο είναι το βασικό μας έξοδο. Κάναμε ένα διάλειμμα 2 εβδομάδων, και αυτό όχι με μεγάλη πτώση. Όταν μιλάμε για ένα 70 πετρέλαιο κίνησης για μας, είναι απογοητευτικό. Αλλά από τις τιμές των 2 ευρώ που είχαμε, λέγαμε ότι κάπως μπορούμε να βλέπουμε πιο καλά το μέλλον. Τώρα βλέπουμε πάλι αυξάνονται τα καύσιμα. Οδεύουν πάλι, σήμερα έχει ένα 92-93, πάμε πάλι στα 2 ευρώ σχεδόν του πετρέλαιο. Για μας είναι μεγάλο πλήγμα. Και κοντά στο πετρέλαιο, ξέρετε, ανεβαίνουν όλα τα ανταλλακτικά. Τα ελλακτικά έχουν διπλασιαστεί τιμές σε όλα τα είδη που αφορούν το αυτοκίνητο, και είναι για μας πολύ βαρύ το έξοδο. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, και να δούμε μέσα στο χειμώνα τι θα γίνει, κύριε πρόεδρε, που δεν, εντάξει, είναι λογικό η κίνηση να μειωθεί. Τουριστική εννοείται, και όχι μόνο, και των πολιτών, αλλά θα έχουμε και την αύξηση στις τιμές των υγρών καυσίμων, όπως δείχνει τουλάχιστον η κατάσταση. Παρά τα όσα φυσικά γίνονται και έχουν μέχρι στιγμής συμβεί, κύριε Πανταζή, δεν αυξάνει το αντίτιμο το υπεραστικό κτέλ, έτσι, του εισιτηρίου? Όχι. Το αντίτιμο του εισιτηρίου είναι στα ίδια επίπεδα από το 2010. Έχει μειωθεί μάλλον σε 13% ΦΠΑ του εισιτηρίου. Δηλαδή το εισιτήριο το κατώτερο από ένα 80 έγινε ένα 60. Πιστεύω ότι είμαστε το μοναδικό μέσο που δεν έχει πάρει αύξηση. Μένουμε σε αυτά τα χαμηλά επίπεδα, που είναι πολύ καλό για τον κόσμο, αλλά όχι για εμάς, γιατί δεν μπορούμε να τα επεξέλθουμε στα έξοδά μας. Είναι το πιο λογικό, όντως. Κύριε πρόεδρε, δεν ξέρουμε βέβαια το χειμώνα τι θα γίνει και πώς θα επιβιώσουν ενδεχομένως. Και πώς θα επιβιώσετε αυτό που είπατε κι εσείς, γιατί είστε μια. Ιδιώτες είστε, έτσι, αυτό να τονιστεί. Έτσι ακριβώς, και κουβαλάμε μια ζημία 2,5 χρόνων. Περί επιδοτήσεων, κάτι, οτιδήποτε, γιατί είχε ακουστεί κάτι και από πλευράς κυβέρνησης. Ναι, αυτό περιμένουμε. Μάλιστα, αυτό ακόμα το περιμένετε. Ακόμα όμως. Ναι. Ακόμα όμως. Η επιδότηση αυτή ξεκίνησε από την εποχή του COVID. Τώρα έγινε επιδότηση ενεργειακή, το ονομάστηκε, και περιμένουμε ακόμα πότε θα δοθεί. Ελπίζουμε, έχουμε υποσχέσει ότι θα δοθεί μέσα στις αρχές του μήνα Σεπτεμβρίου. Και την περιμένουμε, γιατί ξέρετε, για μας είναι, δηλαδή είναι βασική υπόθεση για να συνεχίσουμε. Σίγουρα, εννοείται αυτό. Κύριε πρόεδρε, εννοείται, γιατί όπως είπαμε τώρα, παρά το γεγονός ότι πήγε καλά η κίνηση, είναι πολλά τα έξοδα και τα προβλήματα τα οποία θα έρθουν τώρα από το χειμώνα.